Λοιπόν, αυτά είπε ο Υπουργός ο κ. Αβγιαννάκης. Καταρχήν, κύριε Χιλετζάκη, ξεκινάω με εσάς. Στο κομμάτι των υπολείπων, σήμερα διάβασα ότι δόθηκαν κάποια χρήματα που έχουν να κάνουν από φυσικές καταστροφές του 2023 με βάση τα υπόλοιπα του ΟΠΕΚΙΠΕ. Μέσω δεν ήταν η Κρήτη, όμως υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα για τα υπόλοιπα αυτά μέχρι το τέλος του 2024. Όπως αντιλαμβάνεστε, ο κόσμος έχει ανάγκη αυτά τα χρήματα. Και υπάρχουν και πολλοί παραγωγοί από το νησί που δικαιούνται αυτά τα χρήματα, σωστά? Σωστά. Υπάρχει περίπου ένα υπόλοιπο στα 223 εκατομμύρια ευρώ. Το υπόλοιπο αυτό, το μεγαλύτερο κομμάτι, το έχει βασική ενίσχυση. Είναι στα 63 857 χιλιάδες. Έρχεται μετά μία νέα ενίσχυση που πληρώθηκε πρώτη φορά για το έτος 2023, που λέγεται αναδιανεμητική, που είναι περίπου στα 9 εκατομμύρια ευρώ. Έχουμε τους νέους, το young των νέων, δηλαδή νεαρής ηλικίας κάτω του 40 ετών, που είναι περίπου στα 3.238.000, αν θυμάμαι καλά τα νούμερα. Έχουμε τα οικολογικά σχήματα, που τα οικολογικά σχήματα είναι περίπου 33.266.000, και έχουμε και συνδεδεμένες ενισχύσεις, που οι συνδεδεμένες ενισχύσεις ανέρχονται περίπου στα 54.185.000. Όλα αυτά, αν τα αναθρήσουμε με κάτι άλλες ενισχύσεις που δεν αγγίζουν την Κρήτη, ανέρχονται στα 223 εκατομμύρια ευρώ. Μετά τις ευρωεκλογές, περιμένουμε αυτή τη μεγάλη πληρωμή, γιατί είναι πάλι μεγάλη πληρωμή. Επειδή λέτε μετά τις ευρωεκλογές, υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, άκουσα και σε μια συνέντευξη που είχε παραχωρήσει σε αυτήν εδώ την εκπομπή ο κ. Αβγιαννάκης, που είχε πει ότι μέχρι τέλος Ιουνίου ένα μεγάλο μέρος των κριτικών θα είχε πάρει τα υπόλοιπα του ΟΠΕΚΙΠΕ, δηλαδή ουσιαστικά σε 27 μέρες από τώρα. Ναι, ο κανονισμός, ο ευρωπαϊκός κανονισμός, λέει ότι η εγκαθάριση του περασμένου έτους πρέπει να γίνεται μέχρι 31 Ιουνίου. Έχει σηκώσει τα χέρια ο ΟΠΕΚΙΠΕ, έχουν σηκώσει τα χέρια το Υπουργείο και αγωνίζονται να βγει η πληρωμή, γιατί κακά τα ψέματα, στην πληρωμή την προηγούμενη που περιμέναμε περίπου 720 εκατομμύρια ευρώ, βρεθήκαμε με 785 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, είδαμε και παραπάνω χρήματα και είδαμε και ξεκόλλησε επιτέλους αυτά τα 16.500 αφημί που ήταν κολλημένα επί σειρά ετών από το 2014 και μέχρι και τώρα. Είδαμε πάνω από 7.000 παραγωγούς να βλέπουν χρήματα που πραγματικά είχαν δικαιωθεί και από τη δικαιοσύνη ή είχαν προσκομίσει σε διοικητικούς ελέγχους τα χαρτιά και τα αξιόγραφα που τους ζητούσε ο ΠΚΠ, ενώ δεν πληρωνούνταν τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα, υπήρξαν πολλοί παραγωγοί, κύριε Χιλετζάκη, που μέσα στις πληρωμές του 2023 αλλά και το 2024 δεν έλαβαν καθόλου χρήματα. Με αυτούς πλέον ανοίγει ο δρόμος να πάρουν αυτά τα χρήματα? Είναι τα ρέστα, όπως είπα, από τα 16.500 αφημί. Ναι, όλα αυτά τα επεξεργάζεται ο οργανισμός. Όσοι παραγωγοί έχουν προσκομίσει τα χαρτιά που έχει ζητήσει ο οργανισμός, και θα φέρω ένα παράδειγμα για να καταλάβουν οι τηλεθεατές. Αν ένας παραγωγός κατήχε ένα αγροτεμάχιο εκτός Κρήτης, έχω δικό μου γνωστό παραγωγό που πήρε πρίκα από τον Πεθερόντο ένα αγροτεμάχιο 4 στρέμματα, ενώ ο άνθρωπος είναι μεγάλο καλλιεργητής, άμπελο καλλιεργητής, με πάνω από 150 στρέμματα καλλιεργήσιμη έκταση. Αυτά τα 4 στρέμματα του δεσμεύσανε για 2 χρόνια, το 22, το 23, την επιδότησή του, τα βιολογικά του, δηλαδή και άλλες δράσεις, και δεν πληρωνότανε. Αυτός ο παραγωγός δικαιώθηκε στην περασμένη πληρωμή, στην πληρωμή των 785 εκατομμυρίων ευρώ, δόθηκε το πράσινο φως, ενώ είχε προσκομίσει όλα τα αξιόγραφα, τα συμβόλαια απόδοσης κληρονομιάς από τη γυναίκα του, τα πάντα όλα που χρειαζότανε. Δυστυχώς δεν είχε δικαιωθεί από το 22. Αυτή η παραγωγή θα περιμένουν και κάποια αναδρομικά, που αυτά τα χρήματα είχαν δεσμευτεί, είχαν παγώσει τα χρήματά τους σε ένα κουτάκι. Αυτές είναι οι αδικίες που υπήρχαν στο σύστημα και αυτά είναι που πραγματικά αρχίζουν και τακτοποιούνται
και νοικοκυρεύονται, όπως λέμε εμείς στην Κρήτη, και βρίσκουν το δρόμο τους τους τελευταίους μήνες. Άρα θα πάρουν τα χρήματα που δεν πήραν και αυτή η παραγωγή. Θα τα πάρουν, ναι. Θα πάμε στο κομμάτι των επιδοτήσεων, αλλά πρώτα θα ήθελα ένα σχόλιο και από τους υπόλοιπους καλεσμένους. Κύριε Τζεδάκη, θα σας αφήσω στο τέλος για πολύ συγκεκριμένο λόγο, γιατί αυτή τη στιγμή εσείς δεν έχετε την αρμοδιότητα να απαντήσετε επί πληρωμών, όπως ακούσαμε τον κύριο Χιλετζάκη. Θέλω να πάμε λίγο στο κομμάτι των αμπελουργών. Και οι αμπελουργοί έχουν δεχτεί μια σειρά από καταστροφές, από φυσικές καταστροφές, από πλημμύρες, από βροχοπτώσεις. Υπάρχουν άνθρωποι, κύριε Βρέτζο, που δεν έχουν λάβει καθόλου χρήματα από αποζημιώσεις? Υπάρχουν παραγωγοί που δεν έχουν πάρει χρήματα από λάθη που έχουν κάνει στις δηλώσεις τους, από λάθη που έχει γίνει από τον ΕΛΓΑ. Περιμένουν αρκετά χρήματα τα οποία δεν έχουν πάρθει καθόλου. Ξέρω παραγωγούς που κάθε μέρα με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε ότι δεν έχω πάρει, οι παλιότερες πληρωμές δεν έχουν γίνει. Πιστεύω ότι θα διορθωθούν. Όσον αφορά τους αμπελουργούς, υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και αν υπάρχει μεγάλος αριθμός συναδέλφων σας που δεν έχει πάρει αποζημίωση, που δεν έχει πάρει δεν χρήματα. Είναι μεγάλο, δεν είναι μεγάλος αριθμός αυτών που δεν έχουν πάρει χρήματα. Το χρονοδιάγραμμα δεν το ξέρουμε. Ο ΕΛΓΑ κάνει ανά 2 μήνες νομίζω πληρωμή. Πιθανολογούμε ότι στην επόμενη πληρωμή θα είναι και αυτοί οι υπόλοιποι μέσα. Μάλιστα. Κύριε Περογιαννάκη, και η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου δέχτηκε πολλά παράπονα το προηγούμενο διάστημα από παραγωγούς που δεν έλαβαν χρήματα. Ποια είναι η εικόνα σήμερα, με αυτή την εξέλιξη που ακούσαμε τώρα για τον κύριο Χιλετζάκη? Πάρα πολλά παράπονα. Όμως σιγά σιγά, όπως είπε ο φίλος μας ο Μύρος, εξελίσσεται ομαλά, θα τακτοποιούν το επόμενο χρονικό διάστημα. Είναι μεγάλος αριθμός των παραγωγών σε επίπεδο Ηρακλείου? Δεν είναι μεγάλος, αλλά αυτό θα τακτοποιηθεί, πιστεύω, και με το συντοπίτη μας τον Υπουργό, σιγά σιγά θα τακτοποιηθεί. Μάλιστα. Έρχομαι σε εσάς, κύριε Τζεδάκη. Όπως αντιλαμβάνεστε, η οικονομική βοήθεια για τους παραγωγούς, για τον πρωτογενή τομέα, είναι πολύ σημαντική. Αν δεν δοθούν χρήματα στους παραγωγούς, δεν θα κινηθεί και η αγορά. Θα ήθελα λίγο την άποψη της περιφέρειας για όλο αυτό το οποίο διαμορφώθηκε μέσα στο χειμώνα, με δεδομένο ότι υπήρχε ένας από ΠΚΠ που φαίνεται ότι δεν αντιμετώπισε με αμεσότητα αυτό το πρόβλημα, με αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι στην Κρήτη να δουν μηδενικούς λογαριασμούς. Κοιτάξτε, κύριε Δασκαλάκη, όπως είπατε, τα χρήματα των πληρωμών των άμεσων ενισχύσεων είναι πάρα πολύ σημαντικά για τον Έλληνα αγρότη, διότι το κόστος παραγωγής είναι πάρα πολύ μεγάλο. Τα εισοδήματα πολλές φορές και λόγω της κλιματικής αλλαγής, όπως είδαμε και φέτος, δεν είχαν ελαιόλαδο, δεν είχαν μεγάλες οδείες. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι τα χρήματα άμεσα ενισχύσεις παίζουν καθοριστικό ρόλο στο να μπορέσουν να ξεκινήσουν την επόμενη καλλιεργητική περίοδο. Είναι δεδομένο ότι πρέπει τον ΟΠΕΚΕΠ, ένα οργανισμό που αφορά τους Έλληνες αγρότες, να γίνει η εξυγίαση η οποία πρέπει να γίνει, να πάει μέχρι τέλους αυτή η προσπάθεια, γιατί χρειάζεται ένας οργανισμός ο οποίος και έγκαιρα και έγκαιρα να πληρώνονται οι παραγωγοί μας. Να δούμε μικροπεριπτώσεις οι οποίες μπορεί να υπάρχουν, οι οποίοι δεν πληρώθηκαν, να δει άμεσα ο ΟΠΕΚΕΠ τις περιπτώσεις αυτές μέσα από τον έλεγχο τον οποίο χρειάζεται, ώστε άμεσα και αυτή η παραγωγή να ολοκληρωθούν οι πληρωμές τους, προκειμένου να μπορέσουν να προχωρήσουν την καλλιεργητική περίοδο. Μάλιστα. Κύριε Χιλετζάκη, πάμε τώρα σε μία πρώτη εκτίμηση για την επόμενη ελαιοκομική περίοδο, αλλά και μία πρώτη εκτίμηση για το τι θα γίνει με τις επιδοτήσεις της επόμενης ελαιοκομικής περίοδου. Καταρχήν, με τις επιδοτήσεις υπήρχε ένα αλαλούμ. Αυτό το αλαλούμ είχε να κάνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με το στρατηγικό σχεδιασμό της ΚΑΠ 23-27. Το αποδέχτηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα γραφειοκρατίας και φάσκει και αντιφάσκει σε πάρα πολλά σημεία, που αυτά τα σημεία πραγματικά δημιουργούν σοβαρό πρόβλημα στους Ευρωπαίους αγρότες. Και θα φέρω ένα παράδειγμα. Καταρχήν, πολύ σωστά ήταν και τα 19, οι 19 προτάσεις της χώρας μας. Δεύτερον, ήρθε η ώρα της μεγάλης συμμαχίας. Και η μεγάλη συμμαχία ήρθε όταν οι χώρες του Νότου, οι 9 χώρες του Νότου, με ομοειδή προϊόντα, και θα αναφέρω το λάδι, γιατί είπατε τη λέξη λάδι. Και να πω και να σας διακόψω λίγο ότι στη διάρκεια της εκπομπής, να το πούμε αυτό για να είναι συντονισμένοι οι τηλεθεατές, θα δούμε και μια πολύ μεγάλη έρευνα με τα στοιχεία της ελληνικής
Στατιστικής Αρχής που συγκεκριμενοποιείται στο κομμάτι των κριτικών προϊόντων, ποια είναι τα κριτικά προϊόντα που κάνουν θράψη στο εξωτερικό, ποιες είναι οι χώρες που χαρακτηρίζονται καλύτεροι μας πελάτες και βεβαίως θα δούμε τι προέκυψε από το 2023 αλλά και τους πρώτους μήνες του 2024 αποκλειστικά εδώ απόψε στην εκπομπή Ώρα Αιχμής. Ναι, κύριε Χιλετζάκη. Πραγματικά η συμμαχία των 9 των χωρών του Νότου που έχουν καθίσει στο στρογγυλό τραπέζι. Και γιατί λέω στρογγυλό, γιατί το τραπέζι το δικό μας δεν έχει κεφαλές. Είμαστε όλοι μια ομάδα και πάμε παρακάτω για τα ομοειδή προϊόντα. Και όταν λέω ομάδα εννοώ Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα για το λάδι. Mm-hmm. Ξεκαθαρισμένα. Είμαστε οι τρεις μεγαλύτεροι παίκτες σε όλο τον κόσμο, οι τρεις μεγαλύτεροι παίκτες της Ευρώπης και οι τρεις παραγωγικές χώρες που πραγματικά καθορίζουν όλο το κομμάτι του λαδιού παγκοσμίως. Mm-hmm. Πάει αυτό. Δηλαδή αυτό είναι ξεκαθαρισμένο. Πού υπάρχει τώρα πρόβλημα? Βλέπουμε τον Ευρωπαίο καλλιεργητή ελαιολάδου να καλλιεργεί, και ο κύριος Περογιαννάκης καταλαβαίνει τώρα τι λέω, γιατί προέρχεται από ένα συνεταιρισμό που πραγματικά έχει δείξει δείγματα γραφής, όπως είναι ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Εμπάρου, που είναι και πρόεδρος, και γνωρίζουν τι σημαίνει ποιότητα και τι σημαίνει λάδι και πόσο αυστηρές είναι οι ευρωπαϊκές αγορές. Υπάρχει ένας ευρωπαϊκός κανονισμός που λέει ο κανονισμός το εξής. Θα έχεις δραστική 1, δραστική 2, δραστική 3 που τις έχω επιλέξει και είναι στον ευρωπαϊκό κατάλογο. Τι είναι η δραστική? Τα φυτοφάρμακα που χρησιμοποιούμε για να αντιμετωπίσουμε διάφορους μύκητες ή διάφορα έντομα όπως είναι ο δάκος, mm-hmm. που είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της Κρήτης, στο κομμάτι του λαδιού. Και βλέπουμε μετά την επόμενη μέρα την Ευρωπαϊκή Ένωση να αφήνει ανοιχτά τα σύνορα, να μπαίνουν αδασμολόγητα λάδια μέσα στην Ευρώπη, χιλιάδες τόνοι, Τουρκία, την Ισία και τα λοιπά, να κάνουν και διαφήμιση στα λάδια τα δικά τους. Λοιπόν, και βλέπουμε χιλιάδες τόνους λάδι να μπαίνουν μέσα. Ο Ευρωπαίος αγρότης δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να ανταπεξέλθει ούτε με το καλλιεργητικό κόστος που έχει, ούτε με το εργατικό κόστος που έχει, που είναι μέσα στο καλλιεργητικό, και ένα παραπάνω, ότι όλα αυτά τα τρόφιμα που μπαίνουν από τις τρίτες χώρες είναι αμφιβόλου ποιότητος διατροφικά. Μπορεί γευστικά και εξωτερικά να μοιάζουν με τα δικά μας, οι πολυματικότητες φυτοφαρμάκων, και εφόσον δεν κινούνται πάνω στον ευρωπαϊκό κατάλογο, mm-hmm. για μένα δεν είναι ασφαλής αγροτικά προϊόντα. Άρα έχουμε από τη μια μικρές αγορές οι οποίες λειτουργούν και κινούνται επιθετικά με προϊόντα αμφιβόλου ποιότητας, όπως είναι το κριτικό ελαιόλαδο. Ήδη έχουν έρθει ερωτήματα από τους τηλεθεατές που ρωτάνε, κύριε Χιλετζάκη, και απευθύνονται σε εσάς, αν θα δούμε τις εικόνες που είδαμε το 2023 και τους πρώτους μήνες του 2024 όσον αφορά τα χρήματα των επιδοτήσεων. Πολλές φορές και εμείς οι δημοσιογράφοι λέμε ότι έχουν γίνει λάθη. Όμως αυτά τα χρήματα αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια τονωτική ένεση της τοπικής οικονομίας που τα περιμένουν πέρα από τον μέσο οικογενειακό προϋπολογισμό των αγροτών και οι έμποροι που διατίθενται τα προϊόντα τους προς τους καταναλωτές. Συμφωνώ. 2 δις ευρώ είναι η μεγάλη επιτυχία που έχουμε σαν Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, που θα τα έχουμε μέχρι και το 27. Ξεκαθαρισμένο. Mm-hmm. Επομένως, η χώρα μας με σχέση άλλα κράτη-μέλη δεν έχασε χρήματα στις αγροτικές ενισχύσεις. Οποίες θα δοθούν, κύριε Χιλετζάκη, στις ίδιες χρονικές περιόδους που συνήθως δίδονται τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, εκεί κάπου λίγο πριν το Δεκέμβριο, Οκτώβριο. Ναι, από τώρα και έπειτα πρέπει να καταλάβει ο Έλληνας παραγωγός ότι θα έχει τρεις πληρωμές. Θα έχει τη βασική ενίσχυση που δεν θα έχει κανένα κούρεμα, mm-hmm. με βάση την περισσινή, δηλαδή θα είναι περίπου 830 εκατομμύρια ευρώ, περίπου 826 για την ακρίβεια. Θα έχουμε μία ενδιάμεση πληρωμή το μήνα Δεκέμβριο που θα είναι οι εξωτικές, αναδιανεμητικές, young, κάτι εθνικά αποθέματα κτλ. Και παρεπιπτόντως τώρα που λέω εθνικό απόθεμα, θέλω να πω ότι φέτος τρέχει το πρόγραμμα πάλι των νέων αγροτών, επομένως θα μοιραστεί εθνικό απόθεμα, mm-hmm. στους νέους αγρότες, που είναι ένα δελεαστικό πρόγραμμα το 40 με 42, δηλαδή ξεκινάει από 35 χιλιάρικα μέχρι 42. Και παρεπιπτόντως στην Κρήτη δεν υπάρχει ούτε ένας επιλαχών νέος αγρότης, ούτε ένας επιλαχών
στα σχέδια βελτίωση. Άρα να αυτές οι τρεις πληρωμές χρονικά πού τοποθετούνται, κύριε Χιλετζάκη? Χρονικά είναι Οκτώβριος προκαταβολή, ενδιάμεση πληρωμή Δεκέμβριο και Απρίλιο οικολογικά σχήματα. Τα οικολογικά σχήματα δεν γίνεται να φύγουν από τη ζωή μας. Πήραμε όμως μία ασυλία. Μία ασυλία που πραγματικά αυτό πρέπει να το αναδείξουμε και πρέπει να το χειροκροτήσουμε, γιατί ήταν και μια πρόταση του δικού μας Υπουργείου και είναι και μια υιοθέτηση από όλους τους Ευρωπαίους τα 100 στρέμματα. Πάνω από το 74% των Ελλήνων αγροτών καλλιεργούν κάτω από 100 στρέμματα. Μάλιστα. Βάλτε αυτή παίρνει μια ασυλία. Ναι. Ούτε γραφειοκρατία θα έχουν, ούτε κουρέματα, ούτε ελέγχους. Επομένως, αυτή παίρνει μια ασυλία μέχρι και το 27 που τελειώνει η προγραμματική περίοδο. Μάλιστα. Λοιπόν, θα πάω στον κύριο Περογιαννάκη. Κύριε Περογιαννάκη, λίγο πριν ξεκινήσει η εκπομπή, μου λέγατε έξω για την εικόνα που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην περιοχή του Δήμου της Βιάνου. Είστε ένας απόλυτα ελαιοκομικός Δήμος. Άρα, αυτό που δίνεται ως αίσθηση από την παραγωγή, ποια είναι για την επόμενη ελαιοκομική περίοδο? Η επόμενη ελαιοκομική περίοδο φαίνεται μια πάρα πολύ καλή ελαιοκομική περίοδο. Στην περιοχή της Εμπάρου, ειδικά, η ανθοφορία ήταν πάρα πολύ καλή. Οι ελιές έχουν δέσει καλά. Στις περιοχές της νότιες παραλιακές έχουμε κάποια θέματα. Γενικά όμως στην περιοχή του Δήμου Βιάνου η ανθοφορία είναι πάρα πολύ καλή. Μάλιστα. Άρα αυτό σημαίνει ότι δεν θα έχουμε τις εικόνες που είδαμε τη φετινή ελαιοκομική περίοδο, που δεν ήταν και η καλύτερη. Πιστεύω ότι δεν θα τις έχουμε, εξαρτούνται από πολλά πράγματα. Μάλιστα. Κύριε Βρέτζο, όσον αφορά την ελαιοκομική περίοδο, θα σας ρωτήσω τώρα σαν παραγωγό και όχι σαν αμπελουργό. Πόσο σημαντικό είναι για την τοπική οικονομία της Κρήτης να έχει κάθε χρόνο μια όσο το δυνατόν καλύτερη ελαιοκομική περίοδο? Τη στιγμή που η Κρήτη είναι κατά 80%, ίσως και παραπάνω, αγροτική ελαιόλαδο. Πιστεύω ότι είναι το μεγαλύτερο εισόδημα όλων το ελαιόλαδο. Όπως είπατε στον κύριο Περογιαννάκη, ο δήμος του είναι κατεξοχήν ελαιόλαδο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε λάδι, να το στηρίζουμε. Ήδη έχει μια πολύ καλή τιμή βάση της ανταγωνιστικότητας και αυτό είναι και ένα δέλεαρ για τους παραγωγούς να ασχοληθούν και να παράξουν. Μάλιστα. Κύριε Τζεδάκη, από την περιφέρεια Κρήτης μπορούν να δοθούν κίνητρα ή να υπάρξει ένα σχέδιο για να θωρακιστεί μια καλή ελαιοκομική περίοδος? Κύριε Δασκαλάκη, εμείς, όπως είπαν και οι συνάδελφοι εδώ, πραγματικά φαίνεται να εξελίσσεται μια καλή ελαιοκομική περίοδος. Εμείς στο θέμα της δακοκτονίας, που είναι ο δολωματικός ψεκασμός, νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι. Η εργολάβη είναι μια τριετή σύμβαση, είμαστε στο δεύτερο χρόνο. Έχουν αρχίσει να τοποθετούνται οι παγίδες. Έχει ξεκινήσει και ο πρώτος ψεκασμός στα χωριά του Δήμου Βιάνου. Πιστεύω να πάνε όλα καλά σε συνεργασία με τα εκπαιδευτικά μας ιδρύματα. Πραγματικά έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία που βλέπουμε την εξέλιξη και του ΔΑΚΟ αλλά και όλων των εντόμων, προκειμένου γρήγορα να αντιμετωπίζουμε τους δακοπληθυσμούς. Και βέβαια με τον Ελγό Δήμητρα, η προγραμματική σύμβαση που έχουμε τα GPS σε κάθε τρακτέρ για να βλέπουμε από πού περνάει ο κάθε παραγωγός. Θα ήθελα όμως να κάνω ένα σχόλιο σε σχέση με την GAP και σε σχέση με την Ευρώπη. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή έχει πιαστεί στον ύπνο σε πολλά πράγματα. Mm-hmm. Και στην πανδημία και στην ενεργειακή αυτονομία της. Αλλά βλέπουμε και στον αγροδιατροφικό τομέα να είναι πίσω. Πρέπει η Ευρώπη να δώσει έμφαση στον αγροδιατροφικό τομέα. Η ευρωπαϊκή περιφέρεια είναι πίσω, ερημώνη. Και έχουμε μια γερασμένη ήπειρο. Το δημογραφικό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Είναι λοιπόν σημαντικό αυτό το εργαλείο που λέγεται ΚΑΠ να υπάρχει ευελιξία ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες των κρατών. Δεν έχουν όλα τα κράτη τις ίδιες ιδιαιτερότητες σε την ίδια αγροτική παραγωγή. Οι χώρες του Νότου, όπως είπε και ο κύριος Λετζάκης, έχουν ένα μεγάλο πρόβλημα με την κλιματική αλλαγή. Πρέπει λοιπόν να το δούμε διαφορετικά. Η σημασία η οποία γίνεται πολύ σωστά. Οι περιφέρειες έχουν ευαισθητοποιηθεί, έχουν τη γνώση και την τεχνογνωσία στο να αντιμετωπίσουν αυτό? Γιατί πράγματι η κλιματική αλλαγή είναι ένα θέμα το οποίο πλέον αρχίζει να αποτυπώνεται ως συνέπεια και στην παραγωγή της κάθε χώρας. Πριν πάω σε αυτό, κύριε Δασκαλάκη, ολοκληρώνοντας, θέλω να πω για ένα θέμα το οποίο δεν είναι φετινό, η περσινό είναι τα τελευταία χρόνια. Και αφορά την ελοκαλλιέργεια και αφορά τις επιδοτήσεις. Πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την ελοκαλλιέργεια, γιατί είναι ο διαχρονικός χαμένος των επιδοτήσεων. Ένα δεύτερο θέμα. Πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να βάλουμε στη διασυνδεδεμένη ενίσχυση την κριτική σταφίδα.
Δεν μπορεί να είναι η κορυφαϊκή σταφίδα και να μην είναι η κριτική σταφίδα. Και το τρίτο είναι το θέμα της μελισσοκομείας, που ξέρουμε πόσο προσφέρει η μελισσοκομεία και η επικονίαση στο οικοσύστημα για να μπει στα οικολογικά σχήματα. Αυτό είναι ένα θέμα όμως διαχρονικό και πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να το διορθώσουμε. Όσο αφορά τώρα την κλιματική αλλαγή, το οποίο είναι ένα φαινόμενο που θα μας απασχολήσει τα επόμενα χρόνια, την πρωτογενή παραγωγή της χώρας, που αφορά και την ποσότητα και την ποιότητα της παραγωγής. Είναι σημαντικό να λάβουμε μέτρα. Ο ανθρώπινος παράγοντας δυστυχώς έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στη διόγκωση αυτού του προβλήματος. Πρέπει να πάμε σε ένα βιώσιμο μοντέλο παραγωγής. Δεν μπορούμε να κάνουμε αλόγηση στη χρήση φυτοφαρμάκων. Δεν μπορούμε να κάνουμε αλόγηση στη χρήση χημικών λιπασμάτων. Πρέπει αυτή η νέα γενιά αγροτών που υπάρχει στην Κρήτη, που όπως είπε και ο κ. Σιλετζάκης, αυτή τη στιγμή στα τρία τελευταία προγράμματα νέων αγροτών έχουμε πάνω από 4.000 νέους αγρότες στην Κρήτη. Πρέπει να επενδύσουμε πάνω τους στη γνώση, στην εκπαίδευση, σε πράσινες πρακτικές καλλιέργειας που θα σέβεται το περιβάλλον για να μπορέσουμε να έχουμε βιώσιμη αγροτική παραγωγή. Γιατί αν δεν το προσέξουμε αυτό, θα μολυθούν τα εδάφη μας τα επόμενα χρόνια και δεν μπορούμε να παράξουμε καθόλου. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Κύριε Χιλετζάκη, για να κλείσουμε λίγο το κομμάτι των επιδοτήσεων. Με δεδομένο ότι ακούσαμε και τον κύριο Περογιαννάκη, αλλά και όλα αυτά που είπατε όλοι, ότι τα δείγματα για την επόμενη ελαιοκομική περίοδο είναι πολύ εθαρρυντικά. Αυτό θα βοηθήσει και τιμολογιακά τον λεγόμενο πράσινο χρυσό της Κρήτης, που είναι το κρητικό ελαιόλαδο. Το εμπορικό ισοζύγιο ελαιολάδου και ελιάς 22-23, ότι πάντα βάζουμε δύο έτη, ήταν στην Κρήτη πάνω από 650 εκατομμύρια ευρώ, αποτυπωμένο στο χαρτί. Και μην νομίζετε ότι το λάδι το κρητικό πουλήθηκε στα 8 ευρώ, στα 8,5, στα 7,5. Το 80% του ελαιολάδου πουλήθηκε στα 5 ευρώ. Με τα 5 ευρώ πιάσαμε τα 600 τόσα εκατομμύρια ευρώ. Όλη η Κρήτη ξέρετε πόσες επιδοτήσεις παίρνει. 240 εκατομμύρια ευρώ. Επομένως, ο παραγωγός, ο σοβαρός παραγωγός σήμερα, που με ρωτάει εμένα, ο χωριανός μου, με ρωτάει το λάδι θα πέσει ή θα ανέβει. Δεν με ρωτάει αν η βασική ενίσχυση στην ελαιοκαλλιέργεια πάει 24 ευρώ ή 34 ευρώ. Επομένως, οι επιδοτήσεις πρέπει να συνεχίζουν να δίνονται με καλύτερο τρόπο, το τονίζω αυτό, χρειάζεται ένας καλύτερος τρόπος στην κατανομή των αγροτικών ενισχύσεων. Οι αγροτικές ενισχύσεις είναι το στήριγμα του Έλληνα παραγωγού και το 38 παράδειγμα ήταν στη χρονιά που πέρασε, 23-24, που δεν βγάλαμε καθόλου λάδι, που έχουμε παραγωγούς που την προηγούμενη χρονιά βγάλανε 3 και 4 και 5 τόνους λάδι και φέτος το αγοράσανε το λάδι για το σπίτι τους. Επομένως, η επιδότηση ήταν το εργαλείο για να καλλιεργήσουν, για να σκάψουν, για να βάλουν το λίπασμα, για να μπορέσουν να συντηρήσουν το κεφάλαιο. Έχω ερώτημα για εσάς. Τηλεθεατής ρωτάει τι γίνεται, λέει, με αυτούς που έχουν αδιάθετο ελαιόλαδο και δεν το έχουν πουλήσει ακόμα. Λοιπόν, υπήρχε μια μεγάλη κοιλιά. Εμένα, κυριολεκτικά, εγώ προσωπικά εμάλιασε η γλώσσα μου να λέω μην πουλήσετε λάδι όταν το πουλούσανε 4,30, 4,70. Το θυμάμαι αυτό πριν από τρεις μήνες σε μια εκπομπή εδώ, ότι λειτουργούσατε συμβουλευτικά, μην βιάζεστε. Μην βιάζεστε γιατί, θωρείς τον όφιλε ή μην γυρεύεις το σερμό. Λοιπόν, το λάδι έκανε μια κοιλιά. Και έκανε την κοιλιά γιατί βγήκανε οι έμπειροι αναλυτές ελαιολάδου, οι Ισπανοί, γιατί κακά τα ψέματα η Ισπανία ελέγχει πάνω από το 50% της παγκόσμιας παραγωγής. Και λένε φέτος έχουμε μια πλούσια ανθοφορία και η χώρα μας θα βγάλει 1.400.000 τόνους. Αυτό δημιούργησε μια αναστάτωση στην αγορά. Λένε αν οι Ισπανοί βγάλουν με τις πυκνές φυτεύσεις, τις υποτιστικές, τις πρώιμες, ξεκινάνε το Σεπτέμβρη και μαζεύουν το ένα και το άλλο, εγώ δεν μπορώ σαν τυποποιητής να στοκάρω λάδι όταν το λάδι πήγαινε εκείνη την περίοδο 9.20, 9,5 ευρώ, 9. Βλέπουμε και κάνει μια κατρακύλα το λάδι και κατρακυλά και πέφτει και μέχρι και τα 7,5 ευρώ, 7,30 εκεί. Το λάδι τις τελευταίες 10 μέρες αρχίζει πάλι την ανιούσα. Και αρχίζει την ανιούσα γιατί η κλιματική αλλαγή είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το λάδι το δικό μας έφτασε στα 9 ευρώ που είπα πριν γιατί καταστράφηκε η Ισπανία.
Όχι γιατί ήταν ο Χιλετζάκης πρόεδρος της Ιαθεάς και έλεγε μην πουλήσετε το λάδι σας. Επειδή καταστράφηκε η Ισπανία και δεν είχε λάδι, ανέβηκε. Επομένως, οι τιμές οι δικές μας καθορίζονται από το θάνατο ή από τη ζωή της Ιταλίας και της Ισπανίας όσον αφορά το λάδι. Επομένως, βλέπουμε τις τελευταίες μέρες μια αύξηση 20 με 30 cents στις εμπορικές πράξεις. Άρα είναι καλή περίοδο για να πουλήσει κάποιος τώρα. Καλή περίοδο. Τώρα αρχίζει και ανεβαίνει το λάδι λίγο. Και ανεβαίνει γιατί. Έχουμε τα ελαιόδεντρα μέχρι και τώρα έχουν μια καλή εικόνα. Σε πολλές περιοχές, όσοι τα περιποιηθήκαν, έχουν δέσει ελιές και μπορώ να πω ότι έχουν και βεντέμα. Περιοχή από περιοχή και μεσοβεντέμα. Δυστυχώς όμως, τα πολλά χαμηλά ποσοστά βροχής με ένα πολύ ελαφρύ χειμώνα, με ένα υπερθερμό καλοκαίρι, κάψονες, περιμένουμε αύριο πάλι κάψονα. Το Μάιο είχαμε 35 και τα λοιπά. Δεν θα βγει η παραγωγή. Αν δεν έχουμε μέσα στο καλοκαίρι κάποιες βροχοπτώσεις, το 80% του κρητικού και του ελληνικού ελαιόνα είναι ξηρικό. Μπορεί να βλέπουμε τώρα μια βεντέμα, την πολυτέλεια να ποτίσουν όλοι, δεν την έχουν. Και αυτοί που θα ποτίσουν, όλος ο δάκος της περιοχής θα πάει πάνω στα λιόφυτά τους. Βλέπουμε μια αύξηση 20 με 30 cents. Έγινε μια εμπορική πράξη στην Πελοπόννησο πριν από 7 μέρες περίπου. 100 τόνοι λάδι από ένα αγροτικό συνεταιρισμό πουληθήκανε με βάση το 0,3 στα 8,20. Βλέπουμε μια ανάκαμψη της τιμής, ένα ξεκόλλημα από το παγωμένο 7,7,5 και έχει ανιούσα. Όλα θα παίξουν σημασία με τις κλιματικές συνθήκες που θα διαδραματιστούν τους επόμενους 3 μήνες. Αν πραγματικά θα έχουμε λάδι, δεν έχουμε, γιατί κακά τα ψέματα. Και το 19 είχαμε βεντέμα και το 19 ήταν φορτωμένες οι ελιές και πουλήσαμε το λάδι 1 ευρώ και ένα 20 βιομηχανικό, γιατί το είχαν πλήξει κάποιοι μύκητες έντομα και τα λοιπά, γιατί η πανεπιστημιακή μου κάνει και συνέχεια καυγά όταν δεν τα λέω σωστά, αν είναι γλυοσπόρια ή αν είναι δάκι και τα λοιπά. Επομένως κάποια ασθένεια έπληξε τις ελιές το 19, υποβαθμίστηκε το λάδι και δεν πουλήσαμε το λάδι όπως έπρεπε.